δύο κουβέντες για το παιχνίδι. Σας είδαμε στο τέλος λίγο ζοριστήκατε εδώ, σας πίεσε έντονα η καρδία. Ήταν δυνατό αμφίρο που μας, δεν το καθαρίσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεχτήκαμε πίεση, μια ολιγορία της άμυνας, μείωση η καρδία και μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι εντάξει, ήταν αμφίροπο παιχνίδι και για την καρδία. Ήταν ίσως ένα μάτς τελικός, είναι σε μια δύσκολη θέση, τα έδωσε όλα. Τέλος καλό, όλα καλά. Είστε ευχαριστημένοι από τους παίκτες σας? Πήγαμε πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας και δεχτήκαμε ακούσια πίεση. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο γήπεδο της Καλαμαριάς, στο γήπεδο του Ποσειδώνα Καλαμαριά, στο Αριστοτέλη, στο γήπεδο. Στέλιο, δύο κουβέντες για το παιχνίδι. Είδαμε στο τέλος πιέσατε, μειώσατε. Θα μπορούσατε να βάλετε δεύτερο γκολ? Κοιτάξτε, όταν στο πρώτο ημίχρονο δεν είσαι στο παιχνίδι και έχει περάσει ένα ημίχρονο, μετά γίνεται η δουλειά σου πολύ πιο δυσκολότερη. Προσπαθήσαμε να ανατρέψουμε το παιχνίδι κάνοντας κάποιες αλλαγές τόσο σε παίχτες όσο και σε θέσεις. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το ανατρέψουμε. Ήσταν καλή, είδα στο δεύτερο ημίχρονο. Τι σημαίνει συνέχεια για την ομάδα της Καρδίας, γιατί οι τρεις βαθμοί είναι λίγοι για τη βοήθεια, σίγουρα θα χρειαστείτε βοήθεια για τη συνέχεια και γενικά η ομάδα? Κοιτάξτε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι έχουμε το νεαρό της ηλικίας και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε, να βελτιώσουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε χρόνο, ο οποίος δυστυχώς λείπει, γιατί ακριβώς το πρωτάθλημα τρέχει. Τη μεθεπόμενη εβδομάδα έχουμε πάλι εμβόλυμη αγωνιστική, οπότε υπάρχει μια πίεση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα για να αρχίσουμε να ξαναμαζεύουμε πόντους. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.